Συζήτηση συνέχεια, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής, και φιλοξενούμε και Σταύρος Παπαδούρης του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών. Καλό σας μεσημέρι. Πείτε μας και εσείς λίγο την άποψή σας. Καταρχάς, επειδή γίνεται μεγάλος λόγος ότι είναι προσωρινά μέτρα, άρα κάποια στιγμή αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να πάψουν να ισχύουν, αλλά τα δεδομένα και οι καταναλωτές ενοχλημένοι και η αντιπολίτευση ενοχλημένη ότι δεν άλλαξαν τόσο, έτσι ώστε τουλάχιστον για το ρεύμα να μην συνεχιστεί επιδότηση και να είναι στοχευμένη μόνο για ευάλωτες ομάδες. Οπωσδήποτε, καταρχήν, τα οποιαδήποτε μέτρα προσωρινού χαρακτήρα πρέπει να μετρήσεις αν έχουν εξαλείψει οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτά τα προσωρινά μέτρα και μετά θα τα αποσύρεις. Να πιστέψω ότι έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα, εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε περάσει μια έντονη προεκλογική περίοδο με προεκλογικά προγράμματα τα οποία για να μπορούν να εκπληρωθούν και να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί πρέπει να υπάρχουν λεφτά στα δημόσια ταμεία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα μας, να μην το παίρνουμε δεξιά-αριστερά, νομίζω αυτό είναι το θέμα. Τα οποιαδήποτε μέτρα σημαίνει λεφτά. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η εκπλήρωση του προγράμματος της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αλλά ταυτόχρονα διαφαίνονται και νομίζω διαφαίνονται πολύ σύντομα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα δημοσιονομικά. Με τα δημόσια ταμεία. Άρα η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι λόγοι δεν έχουν εκλείψει για τα μέτρα αυτά. Τα δεδομένα εντείνονται ακόμη περισσότερο. Γιατί πρώτον έχουμε την αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Άρα όσο ο κόσμος έχει δανειστεί, είναι δανειολήφθης αυτή τη στιγμή, στερείται περίπου 20-25% επιπρόσθετων από τη δόση του. Το στερείται από άλλα αγαθά. Ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, να προσθέσουμε το φόρο κατανάλωσης στο ηλεκτρισμό. Ερχόμαστε να τα προσθέσουμε αυτά στις διάφορες επιχειρήσεις, όπου οι διάφορες επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα. Τα προϊόντα διακινούνται, άρα χρειάζεται φθηνόν ηλεκτρισμό για την παραγωγή των προϊόντων. Χρειάζεται φθηνά καύσιμα για τη διακίνηση των προϊόντων για να καταλήξουν στις υπεραγορές και ούτω καθεξής. Αυτή την αύξηση του κόστους θα την πληρώσει τελικά ο καταναλωτής, ο πολίτης. Ναι. Άρα νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας ας πω ξεκάθαρα ότι επειδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα δημοσιονομικά μας, έπρεπε να πάρουμε μία απόφαση. Η απόφαση αυτή υπό την πίεση των άλλων υποσχέσεων λόγω ναι, γιατί από την άλλη και αν δεν βγαίνουν για τα μαθηματικά και αδειάζουν τα δημόσια ταμεία. Νομίζω, αγαπητή μου Κατερίνα, ότι όταν έχεις έναν ταμείο πρέπει να είσαι προσεκτικός με το τι ξοδεύεις, αλλά πρέπει να είσαι ακόμη πιο προνοητικός με το πώς ενισχύεις αυτό το ταμείο. Ναι. Δηλαδή θέλετε να συζητήσουμε πόσα λεφτά είναι ανίσπραχτα στο τμήμα φορολογίας ή αν έχουν χαριστεί λεφτά στο τμήμα φορολογίας που θα ήταν λεφτά τα οποία θα έρχονταν στο κράτος και θα τα κάναμε κοινωνική πολιτική. Αν θέλετε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, μπορούμε να πούμε. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι κάποιες αλήθειες πρέπει να λέγονται. Λοιπόν, κύριε Παπαδούρη, ίσως και πιο στοχευμένα να διατηρούνταν τα μέτρα, αλλά να ήταν πιο στοχευμένα και δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε μέχρι 6 μήνες παράταση στα μέτρα, αλλά να μην ήταν οριζόντια, να ήταν πιο στοχευμένα. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ευκαιρία, αγαπητή μου Κατρινά. Επέτρεψε όμως να πω να σχολιάσω κάτι που έχω ακούσει. Άκουσα την αγαπητή Φωτεινή να λέει ότι ο Οδυσσή ξέρει από δημοσιονομικά. Θα συμφωνήσω μαζί της. Όμως φαίνεται ότι για μια δεκαετία ο Οδυσσή δεν ήξερε πώς να μειώσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πρόβλημα με το δίκτυο, να μην μπορούμε να δώσουμε ένα διάστημα στην αρχή ηλεκτρισμού να παράγει ρεύμα από φωτοβολταϊκά. Όταν έχουμε μείνει πίσω στους στόχους, επειδή σήμερα συζητούμε για θέμα ηλεκτρισμού, σήμερα συζητούμε για θέμα καυσίμων, σκεφτείτε το εξής παράδοξο, ότι ενισχύαμε τόσα χρόνια τη λογική του να παράγουμε ρεύμα από μαζούτ, με τις τιμές του μαζούτ, και δεν ενισχύαμε την λογική του να παράγουμε ρεύμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Άρα δημοσιονομικά ναι, για τα αποτελέσματα εγώ τα μαθηματικά δεν τα γνώ ποτέ. Τα μαθηματικά το ότι έχουν παραδώσει στη νέα κυβέρνηση είναι εκεί, θυμάμαι, λίγο περισσότερο από 0,5 δισεκατομμύριο εκτιμητέων. Όμως το βάρος που έχουν
δώσει στην κοινωνία για να υπάρχει το μισθό δισεκατομμύριων εκεί, ποιος θα το μετρήσει και πότε θα το μετρήσει. Να συνεχίσω αυτό που έχει πει και η κυρία Νικολάου πολύ σωστά, όσον αφορά το θέμα των προστίμων, για τους ρήπους. Ποιος θα πληρώνει. Δηλαδή ο πολίτης ο οποίος θα πληρώνει το ακριβό ρεύμα, πληρώνει ταυτόχρονα και τα πρόστιμα αυτά για τους ρήπους. Σημειώστε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό τις δημοπρατήσεις των ρήπων επιστρέφεται πίσω στην Κύπρο. Έχουμε βάλει πρόνοια στην τελευταία νομοθεσία για το Ταμείο Λειτουργίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε βάλει πρόνοια μέσα, όπου ένα από αυτόν το ένα ποσοστό αυτών των εκατομμυρίων που επιστρέφονται πίσω για τη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο αφήσαμε καλή την πρόθεσή μας, το αφήσαμε στην ευχαίρεια της εκτελεστικής εξουσίας να αποφασίσει τι ποσοστό θα μεταφέρεται για να πτυνήσει ο ρυθμισμός. Από ό,τι είδαμε στον προϋπολογισμό, δεν έχει μεταφερθεί ούτε και ένα σεν. Άρα, στο τέλος της ημέρας, επειδή έχουν ακουστεί, θέλω απλά ακόμα κάτι και το κλείνω, Πατρίνα μου. Έχω ακούσει αρκετές συζητήσεις σήμερα το πρωί και παίζει πολύ το θέμα των αντισταθμιστικών μέτρων. Επιτρέψτε μου να πω ότι από όλες τις συζητήσεις που έχω ακούσει σήμερα, αντισταθμιστικά μέτρα, όταν υπήρχε η ερώτηση τι έχετε να προτείνετε, ποια αντισταθμιστικά μέτρα, λυπούμε για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, αλλά ήταν αρρωστολογίες δυστυχώς. Δεν έχουμε ακούσει κάτι εφικτό, το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας να το καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το καλοκαίρι, τις δύσκολες αλλαγές της κλιματικής κρίσης που υπάρχει πλέον ως παράγοντα της ζωής μας. Τι θα μπορούσε η κύριε Παπαδούρη η κυβέρνηση να κάνει? Μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει αυτή τη στιγμή? Θα μπορούσε να επεκτείνει το μέτρο Ταρίνα μου. Πολύ απλό. Θα μπορούσε να επεκτείνει. Επαναλαμβάνω, κρίνω ότι. Δεν το έκανε. Τι άλλο μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Έτσι ώστε να βοηθήσει όχι μόνο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όλοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, έχουμε λεφτά ανίσπαστα. Μπορούν, ναι. Έχουμε λεφτά ανίσπαστα. Και αυτή η ιστορία με τα απροσδόκητα κέρδη. Και απροσδόκητα κέρδη. Να θυμίσω ότι είχαμε στην Επιτροπή Εμπορίου συζήτηση όπου καλέσαμε τις ίδιες τις εταιρείες που έχουν κάνει τα υπερκέρδη αυτά, τα προσδόκητα κέρδη. Και υπήρχε από κοντά τους η συνένεση να προχωρήσουν με φορολόγηση ενός ποσοστού. Μας είχαν δώσει ακόμη και το ποσοστό. Τι τώρα, οι εταιρείες που είχαν κάνει τα κέρδη και δεν προχωρήσαμε εμείς να τις φορολογήσουμε. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αυτά είναι μέτρα τα οποία αναλαμβάνω. Δημοσιονομικά ταμεία σημαίνει από τη μια ξοδεύεις με προσοχή, αλλά από την άλλη προνοητικά προσπαθείς να δημιουργήσεις νέες μορφές εισροής εισοδήματος και να εισπράξεις αυτά που έχεις να εισπράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ.